Ποιο το θέμα? Το θέμα είναι Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης. Χθες βρέθηκαν χεράκι στο Ηρώδιο. Αλλά τι σας τα λέω εκεί ήσασταν, μην κάνετε τώρα ότι δεν τα ξέρετε. Χεράκι με τον Τάσο πήγαμε. Γιατί εσύ δεν σ' άφησα να πεις μέσα γιατί άργησες. Και καλά κάνανε οι άνθρωποι. Καλά κάνανε και δεν φταίω εγώ όμως. Έψαχνα μια μισή ώρα να παρκάρω, να το πούμε κι αυτό. Έχει και πάρκινγκ απέναντι. Δεν είχε. Ναι, τσιγκουνεύτηκα από αυτές. Δεν είχε πάρκινγκ, ήταν γεμάτο. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Αυτό σημασία έχει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι ερωτευμένοι. Ο έρωτάς τους μας αναζωογονεί μόνο που τον βλέπουμε. Έτσι λοιπόν βρέθηκαν και χθες. Βρέθηκε η Δέσποινα Βανδύ στο Ηρώδιο για να παρακολουθήσει την τελευταία παράσταση. Με τον Αρσενάκο παρέα ήταν. Στο Ηρώδιο, βέβαια. Και με τον κύριο Ματσίκα γιατί θα τραγουδήσει με τις Μέλισσες φέτος. Όλα τα ξέρεις, εσύ το έχεις όλο το ρεπορτάζ. Μα μίλησαμε όλα μαζί μας. Όλη ώρα. Και με τον Μπισμπίκη μιλήσαμε και με την Βανδύ μιλήσαμε. Το μεταξύ, εγώ παιδιά, επειδή μου αρέσει να παρατηρώ, έβλεπα πώς κοιτούσε η Δέσποινα τον Μπισμπίκη που έπαιζε. Την αγωνία της Δέσποινας για το πόσο καλός της. Είδες που καθόταν. Στο τέταρτο διάστημα και ήταν ακριβώς στην ευθεία του Βασίλη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μας μίλησαν. Μας μίλησαν φυσικά στην κάμερα της εκπομπής μας. Για πάμε να δούμε στον Νίκο Κανάκη φυσικά. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, γεια. Έχετε έρθει στον Βασίλη Μπισμπίκη? Έχω έρθει να δω την παράσταση. Θα είστε καθόλου ευθύνη μαζί του μετά, θα το πείτε τη γνώμη σας? Την έχω δει πολλές φορές την παράσταση, είναι υπέροχη. Πώς ήταν, Αντιγόνη? Πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ήταν η τελευταία. Τώρα τα παιδιά βάζουν πλώρη για άλλα πράγματα. Πού θα πάτε τώρα να γιορτάσετε τη λήξη της παράστασης αυτής? Δεν ξέρω. Πήγατε Λονδίνο τώρα, αφήσατε εκεί την κόρη. Ναι. Είστε στα τηλέφωνα από τότε που γυρίσατε? Φυσικά. Ούτως ή άλλως ήμουν και θα παραμείνω όπως κάθε μαμά. Βίντεο κλήσεις, τηλέφωνα. Ναι, παιδί μου, ναι. Λοιπόν, θέλουμε να μάθουμε ποια θα είναι η τέταρτη κριτή στο Jazz The Two of Us. Δεν γίνεται. Θα σας το πει ο Νίκος αυτό. Θα είναι η Καλομήρα που ακούγεται ότι είναι από το εξωτερικό. Γλυκούλα, την αγαπάω πάρα πολύ. Και τη Γαρμπή, πάρα πολλά. Ξέρω, παιδιά, σας τα πει ο Νίκος αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πώς ήταν η Αντιγόνη το τέλος? Υπέροχα. Είχατε από κάτω, λέω, την καλύτερη θεάτρια, την κυρία Βανδύ. Ναι. Πώς είναι να παίζετε έτσι υπέροχα μπροστά? Υπέροχα ήταν. Εντάξει, το Ηρώδιο είναι ένας πανέμορφος χώρος και ιδανικός για έναν ηθοποιό να δώσει το 100% των δυνατοτήτων του. Είναι υπέροχος, εμπνέει. Λονδίνο θα πάτε με την κυρία Βανδύ? Τώρα που έχετε και λόγο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχετε έτσι τα μέσα σχέδια? Δεν ξέρω, έχω πολλή δουλειά. Έχω το σύριαλ, κατάλαβες όλα αυτά. Λίγο χρόνο, θα βρείτε να ξεπλέξετε να πάτε κάπου? Μπορεί, μπορεί, ναι, μπορεί, μπορεί και να πάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά.